Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα μιλήσουμε κάτω από τη νέα συνείδηση, έτσι την οποία διακατέχουμε και προσφέρουμε τη διδασκαλία, θα λέγαμε, στον κόσμο, ορισμένες κατανοήσεις περί των διαστάσεων των οποίων ζούμε. Πολλές φορές έχουμε ακούσει σε μορφή παραμυθιού ή ιστορίας ή οτιδήποτε χρειάζεται το διανοητικό του ανθρώπου ανάλογα τη συνείδηση που έχει σε κάθε χρόνο, θα λέγαμε, και επίπεδο ανάπτυξής του, ορισμένα πραγματάκια για το τι συμβαίνει κάθε φορά έτσι και ο άνθρωπος έπεσε μέσα, θα λέγαμε, στις διαστάσεις και ότι είμαστε εγκλωβισμένοι και τόσα πράγματα μέσα σε ένα μοτίβο, θα λέγαμε, ενσαρκώσεων, πυκνής ύλης κτλ. Σήμερα θα σας δώσουμε τη νέα διδασκαλία για να καταλάβουμε ότι εμείς οι ίδιοι, όπως έχουμε πει και σε άλλα βίντεο, είμαστε η ίδια η διάσταση. Είμαστε η ίδια η συνείδηση που δημιουργεί, όπως σας έδειξα και σε άλλα βιντεάκια, τον εξωτερικό κύκλο συνείδησης και μέσα το φορέα που παίζουμε έτσι το σώμα μας για να αναγνωρίσουμε αυτόν τον εσωτερικό ευαδόν, θα λέγαμε, αυτού του περιμετρικού κύκλου που έχει φτιάξει η συνείδησή μας και μέσα παίζεται όλες αυτές οι πραγματικότητες. Δείτε τα άλλα βιντεάκια για να καταλάβετε τι λέω. Εδώ σήμερα θα μιλήσουμε για τη συνείδηση που γίνεται ενέργεια και γίνεται ύλη. Η συνείδηση μετατρέπεται σε ενέργεια και η ενέργεια μετατρέπεται σε ύλη, φίλοι μου. Αυτό το πράγμα συμβαίνει. Άρα όταν εδώ πέρα έχω γράψει ορισμένα πραγματάκια, κάθε φορά που η συνείδησή μας είναι μεγάλη, είναι εκεί πέρα που δεν χρειάζεται να έχει μεταμορφωθεί σε ενέργεια. Εκεί είναι, φίλοι μου, η μονάδα μας. Εκεί είναι που δεν έχουμε φτιάξει πραγματικότητα, δεν υπάρχει καμία είδους σύνδεση. Λειτουργούμε κάτω από ένα, θα λέγαμε, νόμο, τον ένα, το εγώ είμαι. Έτσι. Κάθε φορά όμως που λειτουργούμε μετά από τρεις νόμους και αρχίζουν αυτές τις τρεις δυνάμεις, αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο, και αρχίζει και χρησιμοποιεί την ιδιότητα για να φτιάξει μια καινούργια σύνδεση, αυτόματα βλέπετε ότι η συνείδηση αρχίζει και μειώνεται λόγω της σύνθεσης σε ενέργεια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η ίδια η συνείδηση αυτόματα μεταμορφώνει τον εαυτό της ενέργεια. Πάντα δηλαδή θέλω να σας πω ότι είμαστε συνείδηση 100%. Ο άνθρωπος λέει ότι είναι 3%, 4% και τέτοια πράγματα. Στην πραγματικότητα είμαστε 100% συνείδηση διαμορφωμένη σε ενέργεια και ήλιο. Και να προχωρήσουμε για να καταλάβουμε τι λέω. Στα ανώτερα τμήματα λοιπόν των διαστάσεων τι γίνεται? Όσο περισσότερη συνείδηση έχουμε, τόσο πολύ η συνείδηση μεταμορφώνεται και η ενέργεια. Αλλά τι σημαίνει η ενέργεια? Η ενέργεια είναι αυτή που μπορεί να φτιάξει πραγματικότητες. Όταν εμείς λοιπόν θέλουμε να φτιάξουμε μια πραγματικότητα, όταν είμαστε συνείδηση, είμαστε τα πάντα, και θέλουμε να φτιάξουμε μια πραγματικότητα τριγύρω μας, παίρνουμε ένα κομμάτι του εαυτό μας και το κάνουμε μη εαυτό, και ένα κομμάτι μένει και λέγεται ο εαυτός. Άρα ο εαυτός ζει κάπου που δεν είναι ο εαυτός μου. Και έτσι λοιπόν έρχεται αυτό το παιχνίδι του περιβάλλοντος που λέμε. Αυτό ακριβώς το πράγμα πώς γίνεται όταν από το 100% συνείδησής μας παίρνουμε, θα λέγαμε, συνείδηση και την κάνουμε ενέργεια. Και όταν φτάνουμε σε εκείνο το ποσοστό που αρχίζει η ενέργεια, φίλοι μου, να υλοποιείται, φανταστείτε ότι φτάνουμε σε εκείνα τα επίπεδα να θέλουμε τόση πολλή ενέργεια ώστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε μια τέτοια σπυκνότητα πραγματικότητα, ώστε να χρειάζεται, φίλοι μου, πραγματικά το 97% της συνείδησής μας μετατρεμένο σε ενέργεια και μετατρεμένο σε ύλη. Άρα τι είμαστε? Είμαστε η διάσταση, είμαστε το περιβάλλον, είμαστε το Matrix, είμαστε πραγματικότητα. Γι' αυτό λέμε ότι είναι το υποσυνείδητό μας πραγματικότητα. Και αυτό που μένει από όλη την ενέργεια, από όλη την εξάντληση, από όλη τη συνείδηση που έχουμε δώσει για να διατηρούμε όλα τα είδωλα τριγύρω μας, μένει μέσα μας για να μπορούμε μετά με αυτή τη συνείδηση, έτσι, να μάθουμε τι γίνεται σε όλο αυτό το Matrix και να αναζητήσουμε με έναν μικρό εαυτό τον μεγάλο εαυτό μας. Τώρα καταλαβαίνετε, φίλοι μου, ακριβώς ότι ποτέ δεν είναι ασυνείδητος ο άνθρωπος, η μονάδα μας. Αλλά τι γίνεται στην πραγματικότητα? Δίνουμε πάρα πολύ έμφαση, δύναμη, δημιουργία σε όλο το περιβάλλον παρά τον εαυτό μας. Και αυτό είναι η μέθοδος όλων των μυήσεων, όλων των διδασκαλιών, όλων της αναβαθμίσεως. Τι? Να τραβήξουμε την ύλη να την κάνουμε ενέργεια και την ενέργεια να την κάνουμε συνείδηση. Αυτή είναι όλη η αναβάθμιση και αρχίζουμε και πέφτουν τα πέπλα και ανεβαίνουμε και παθαίνουμε τη φώτιση. Φανταστείτε τώρα γιατί στο αστρικό δημιουργούμε πιο εύκολα. Γιατί χάνεται πιο εύκολα. Δεν χρειάζεται να δίνουμε συνεχόμενη ενέργεια και έτσι λοιπόν δεν έχουμε τον ίδιο χρόνο που έχουμε σχηματίσει στην ύλη, αλλά δίνουμε μόνο ένα ποσοστό ενέργειας. Άρα λοιπόν εκεί έχουμε παραπάνω συνείδηση. Στο νοητικό το ίδιο. Διαμορφώνουμε πιο, θα λέγαμε, πιο όχι τόσο πολύ χονδροειδή και σύνθετες
πραγματικότητες. Γιατί τι γράφω εδώ, η σύνθετη πραγματικότητα χρειάζεται περισσότερη ενέργεια. Όσο πιο συνθετικό κάτι είναι, χρειάζεται παραπάνω συνείδηση, δηλαδή παραπάνω ενέργεια για να το καλουπώσει, κοιτάξτε τα σώματά μας. Γιατί χρειάζεται παραπάνω ενέργεια για να καλουπωθεί όλο αυτό το πράγμα, για να μπορεί να μας δώσει αυτές τις ιδιότητες. Αλλά εμείς είμαστε DNA από 500 πράγματα, 500 πλανήτες, 500 πράγματα μας έχουν πει, από όλα τα υλικά, τα στοιχεία, εθέρα. Άρα καταλάβετε ότι πρέπει μια συνείδηση μεγάλη και μια ενέργεια μεγάλη και όλο αυτό το κάνει το υποσυνείδητό μας, φίλοι μου. Και λέμε ότι εμείς έχουμε 3% συνείδηση. Όχι, έχουμε 100% συνείδηση που έχει διασπαστεί σε ενέργεια και ύλη. Γι' αυτό όταν ανεβαίνουν τα όντα, λένε τα ηλιακοί φορείς και αρχίζουν και μεταμορφώνονται και λένε ένα όνα αυξημένο μπορεί να πάρει να γίνει σαν φυτό. Γιατί? Γιατί θέλει να διατηρήσει ένα μικρό ποσοστό ύλης. Παραπάνω ενέργεια και παραπάνω συνείδηση. Γι' αυτό θα φτάσουμε να μπούμε πού στα έκατα της γης και να γίνουμε πετρώματα. Με ποια έννοια? Όταν είμαστε κρυστάλλινη ψυχή, με ποια έννοια? Ότι θα έχουμε πάρει στην ύλη το μικρότερο κομμάτι σύνδεσης, το κρύσταλλο, για να μπορούμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και την απέναντι συνείδησή μας. Κοιτάξτε τι αποκαλύψεις σας δίνουμε κάτω από την καινούργια συνείδηση που μας διαπερνά. Κάθε φορά λοιπόν, όσο πιο συνθετικό είναι ένα μηχάνημα, τι θέλει? Ένα άλλο είδους καύσιμο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει το αεροπλάνο με κάρβουνο. Άρα καταλάβατε λοιπόν πως το καύσιμο στην πραγματικότητα μας λέει ότι όσο πιο πολύ συνθετικό γίνεται κάτι, θέλει παραπάνω ενέργεια για να μπορεί να το κουνήσει, να το συγκρατήσει. Έτσι γίνεται και σε εμάς, φίλοι μου. Έτσι γίνεται και στην πραγματικότητα. Και έτσι λοιπόν, επειδή ήμασταν άτομα δυνατά, πήραμε όλη την ενέργεια που μπορούσαμε τόσο πολύ, ώστε ο φορέας μας να γίνει ασυνείδητος. Γιατί θέλαμε να φτιάξουμε τόσο πολύ μεγάλη, σταθερή, υλοποιημένη πραγματικότητα. Διαλογιστείτε πάνω σε αυτό και μπείτε στην καινούρια συνείδηση. Αφυπνιστείτε, ποτιστείτε. Αφήστε τα παλιά στα παλιά και ελάτε στην καινούρια αφυπνισμένη συνείδηση. Κοιτάξτε το DNA του ανθρώπου, πόσο σύνδετο είναι. Κοιτάξτε το DNA των φυτών. Κοιτάξτε το DNA του ζώου, των ορεικτών. Αρκετά είπα όμως μέχρι τώρα. Ειρήνη σε όλους.